Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με στατιστικά αυξημένες προοπτικές να βρεθεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ελλάδα, εξελίσσονται οι δραστηριότητες του κλάδου της έρευνας και εκμετάλλευσης δρόγων ανθράκων, καθώς 5 νέα μπλοκ, 2 οικόπεδα στην περιοχή της Κρήτης και 3 στην περιοχή του Ιωνίου, βγαίνουν στην αγορά με την προσδοκία να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και να ενισχύσουν τις προοπτικές της χώρας στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης δρόγων ανθράκων. Σε νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία παρέχει την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού την διαγραφή της αίτησης ένταξης και την επανυποβολή της, προχώρησε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η νέα αυτή εφαρμογή λύνει προβλήματα τα οποία είχαν υπάρξει στο παρελθόν και αφορούσαν όσους είχαν κοπεί για οποιαδήποτε αιτία και επιθυμούν τώρα να επανέλθουν. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επανυποβολή της αίτησής τους είναι να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενα χρέη που έχουν για το 2017. Η αξιοποίηση των 10 λιμένων της χώρας που έχει στην κατοχή του, οι μαρίνες, τα τουριστικά κίνητα που βρίσκονται σε ιαματικές πηγές, αλλά και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, συμπεριλαμβάνονται στις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για τους επόμενους μήνες, με τις ιδιωτικοποιήσεις των μεγάλων assets όπως η Εγνατία, το Ελληνικό και οι συμμετοχές σε ΔΕΣΠΑ και ΕΛΠΕ να έχουν ολοκληρωθεί, να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η προσοχή των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ πλέον στρέφεται σε μια σειρά μικρότερων, αλλά εξαιρετικά σημαντικών για την οικονομία αποκρατικοποιήσεων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνεται στις 641,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,72% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.